σας, καλώς ήρθατε λοιπόν για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Τι μου κάνετε. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Για όσους δεν με γνωρίζετε, εγώ είμαι η Σοφία. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου. Σήμερα όπως διαβάσατε και από το τίτλο, θα διαβάσουμε για άλλη μια φορά τα δικά σας πρώτα ραντεβού, το πώς γνωριστήκατε με το τέρι σας. Αγαπώ πάρα πολύ αυτή εδώ τη σειρά. Είναι το τρίτο επεισόδιο λοιπόν, κορίτσια και αγόρια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κοριτσάκια και αγοράκια, έχω κάτι λουλουδάκια, κάτι αστεράκια σήμερα, κάτι ωραίες ιστορίες που ούτε εγώ ήδη δεν τις πιστεύω, μου άρεσαν πάρα πολύ και θα ξεκινήσω με την πιο juicy, την πιο μεγάλη ιστορία από μια γνωστή μου κιόλας που την αγαπώ πάρα πολύ αυτή την ιστορία για κάποιο λόγο και νομίζω ότι την αγαπήσετε και εσείς όταν την ακούσετε, οπότε πάμε να την ξεκινήσουμε. Ένα όμορφο πρωί του καλοκαιριού πήγαμε την παρέα μου να διασκεδάσουμε σε ένα water park που είχε ανοίξει και κοντά στο σπίτι μου. Μόλις μπήκαμε μέσα, τα βλέμματά μας συνδύθηκαν. Όσο περίεργο και ακούγεται, ξεκίνησα να επιτρέπω στον χτυπιού τη στην κοιλιά μου. Ωραίο αυτό το συνέστημα, περίεργο. Η ώρα περνούσε και δεν τουλάχιστον καμία κουβέντα. Μάτια τα έλεγαν όλα. Δεν τολμούσα να του μιλήσω γιατί εκείνο ήταν αναγωγό τη και εγώ ένα κοριτσάκι, σιγά μην γυρίσει να κοιτάξει εμένα, σκεφτόμουν. Κάποια στιγμή το απόγευμα το πάρκο έπρεπε να κλείσει και εμεί φύγαμε. Ήταν έω με την πρώτη ματιά και για να φανταστεί πόσο ενθουσιασμό είχα, στο τότε επόμενο έκανα πλάκα για τον αναγωγό τη. Πέρασε μια εβδομάδα και αποφασίσαμε να ξαναπάμε. Και ευτυχώς δεν είχε έρευνα. Ήταν πάλι εκεί, με αυτό το βλέμμα το διαπεραστικό. Κοιταζόμασταν όλη την ώρα, αλλά τίποτα. Με 4 ώρα να κλείσει πάλι το πάρκο, είπα στους φίλους μου ότι θα ανέβω δίθεν να πάρω μια σαμπρέλα για να το δω και να φύγουμε. Και τότε έγινε. Με φώναξε και γύρισα με ύφος απορριμμένο σε μένα, μιλάει. Και πήγα κοντά και γνωριστήκαμε. Ανταλλάξαμε ρυθμούς και ξεκινήσαμε να μιλάμε. Εγώ το έπαιζα δύσκολο, κλασικά. Βέβαια, γυναίκες. Λέει. Και όλο το καλοκαίρι πέρασε χωρίς να βρεθούμε. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν αυτός. Με ρώτησε τι θα κάνω γιατί ήθελε να βρεθούμε. Εγώ του είπα ότι έχω αγώνα και λίγο πριν το παιχνίδι ήρθε, με είδε, μου έδωσε ένα φιλί και εγώ στην κυριολεξία πετούσα στα σύννεφα καθώς έβαλα πάρα πολλούς πόντους εκείνη την ημέρα. Μέχρι και σήμερα αυτός ο άνθρωπος όταν με φιλάει με κάνει λίγο το ίδιο συνέστημα όπως τότε. Τι γλυκό. Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι σπάνιο. Σπάνιο να είσαι με κάποιον άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια και ο τρόπος που σε φιλά και σε αγγίζει ακόμα και μετά από όλα αυτά τα χρόνια σε κάνει το ίδιο πράγμα, την ίδια αίσθηση με τις πεταλουδίτσες και όλα αυτά. Γιατί ο άνθρωπος, όσο να τη συνηθίζει στο φιλί και στο άγγιγμα του άλλου, είναι πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια είστε μαζί, αλλά πραγματικά η ιστορία είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά και τόσο συγκινητική, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία σας και όσο ξέρω έχετε κάνει και το δικό σας παιδάκι και να είστε πάντα έτσι αγαπημένοι σας εύχομαι και ευτυχισμένοι και να νιώθετε ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως νιώθετε τώρα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Πραγματικά. Μέναμε στο ίδιο χωριό και τον είχα γείτονα. Τα φτιάξαμε στο γυμνάσιο και από τότε είμαστε μαζί 25 χρόνια και έχουμε και 2 παιδάκια. Μικρή ιστορία, αλλά έτσι με λίγα λόγια, όμορφη ιστορία. Μπράβο σας. 25 χρόνια δεν είναι λίγο κορίτσια. Όχι, μπράβο σας. Ένα παράκλειο εδώ οι φίλοι μου. Είμαστε μαζί αυτό το κολλητάκι 28 χρόνια, 2 αρβών, 26 γάμοι και με 3 παιδάκια. Ο μεγάλος ο γιος μας είναι 24 και τα διδυμάκια στα 18. Έχω και αυτή τη διδυμά όπως έχουμε και εμείς, 18 χρονών διδυμάκια. Η εφηβεία, τα δύσκολα τα ζώδια, αλλά είστε πολλά χρόνια μαζί, οπότε θα περνάτε όλοι μαζί, να είστε πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι με τα παιδάκια σας. Ο Λεβέντης λέει στολισμένος παρφουρ... Ο Λεβέντης στολισμένος παρφουρια... Παρφουμαρισμένος, έλα, έχει ρεντεβού με πρόσωπο. Αλλά ο Αράβης ένα φιατάκι. Δεν μπαίνει μπρος και μου στέλνει τους μπρόξο. Από εκεί πέρα έγινε εγώ το πρόσωπο, η σύζυγος, η μάνη και τώρα η γιαγιά. Φαντάσου. Φαντάσου, όχι φαντάσου. Δεν μπαίνει να σμπρώξει το αμάξι να πάει στην άλλη και τελικά έγινε αυτή το πρόσωπο, η γυναίκα, η σύζυγος, η μάνα, η γιαγιά και όλα αυτά τα καλά. Μπράβο σου, Ιωνάδα. Τουλάχιστον κάπως το κατάφερες. Στην εκδρομή του σχολείου είχε έρθει παρέα με έναν φίλο μου να μας βρουν. Πέρασε από τότε 28 ολόκληρα χρόνια. Είχαν πάει δηλαδή εκδρομή. Γνωρίστηκαν εκεί από την εκδρομή που είχε πάει αυτή. Ήρθε και ένας φίλος. Γνωρίστηκαν εκεί και από τότε είναι 28 ολόκληρα χρόνια μαζί. Πάρα πολλές ιστορίες έτσι με πολλά χρόνια σχέσεις. Μπράβο, κορίτσια, μπράβο σας. Ήμουν λέει πρώτη ηλικίου και ήταν η πρώτη μου σχέση. Στο πρώτο μας ραντεβού είχε φέρει μαζί του και τους φίλους του. Γνωριζόμασταν βατσικά καθώς ήμασταν στο ίδιο σχολείο, αλλά δεν είχα παραπάνω επιθέσεις με τους φίλους του. Βρεθήκαμε λοιπόν όλοι μαζί, ήπιαμε καφέ και στο τέλος τα πλήρωσα όλα εγώ. Μπράβο σου. Τι να σου πω. Τόσα γομάκια και τα πλήρωσες εσύ. Τέλος πάντων. Δεν θα τη ξεχάσω ποτέ αυτή την άβολη στιγμή. Είχα ξοδέψει σχεδόν 30 ευρώ όλο το χαρτζηλίκι του μήνα
Και μετά θυμάμαι είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Οκτώβριο μήνα ήταν. Είχαμε βγει 2-3 φορές αυτό με τους φίλους του και εννοείται πως πάει η πλειώσα εγώ. Ευτυχώς δεν κράτησε πολύ και ήμασταν 2 μήνες μαζί και μετά γεια σας. Παιδιά, όχι. Όχι, κορίτσια, δεν πρέπει να κάνετε αυτή την κίνηση και να επιμένετε. Αυτή την κίνηση την κάνετε από σεβασμό, από ευγένεια και από εκτίμηση των άλλων, αλλά όσο εκεί, μετά δεν πρέπει να πληρώσετε εσείς. Η κίνηση είναι που μετράει. Από εκεί πέρα, με τόσους ματραφελαίους, εσύ τα πήρανες. Όχι, φιλανάδα. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, υπάρχει αυτό που λέμε ότι υπάρχει ισότητα, αλλά ρε φίλε, στο πρώτο ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού, στο πρώτο ραντεβού θα πληρώσει το αρσενικό. Οπότε δεν πρέπει να δείξει την άλλη ότι είσαι το αρσενικό, ότι ξέρει εγώ εδώ και όχι κανένα άλλο. Οπότε για να την πείσει σε όλο το κομμάτι ότι εσύ είσαι το αρσενικό και είσαι ο ένα, πρέπει να είσαι σε όλα gentleman, όχι μόνο στις κινήσεις και στις σκέψεις, πρέπει να είσαι και σε αυτό. Δυστυχώς, αγόρια, πρέπει να πληρώ για να πείσετε την άλλη. Πρέπει να πληρώσετε για να πείσετε την άλλη στο ραντεβού, στο πρώτο ραντεβού. Οπότε μην κάνετε αυτά, λάθη. Και εσείς κορίτσια, μην πληρώνετε, όχι και τα άλλα να πληρώσει ο κόσμο του Μαντραγαλέου. Πλήρωσε, άμα είναι το δικό του, να πείσετε σε κενά. Να πληρώσει και του υπόλοιπου φίλου του. Ε, όχι βέβαια. Αλλά ξέρω γιατί πληρώσεις, γιατί είσαι ταβρίνα και εμείς ταβρίνες είμαστε λάτσι και δυστυχώς το χρήμα το δίνουμε έτσι. Για τελείως τυχαία μου είχαν διάθεση μου στη Λαπός Disco, δεν ξέρω αν την ξέρεις, είσαι μικρή. Εννοείται ότι δεν τη συμπάθησα καθόλου, εγώ 17, αυτός 21. Φαντάρος, τότε πήγαινε 28 μήνες μετά από 6 χρόνια γάμου και τώρα 28 χρόνια, δύο παιδιά 25 και 23 χρονών. Πάλι 28 χρόνια γάμου, γιατί γίνεται το 28. Πάρα πολύ έτσι το έχω ακούσει σήμερα το 28. Τότε πήγαιναν αρκετούς μήνες φαντάρι, η αλήθεια είναι, όχι όπως τώρα που πηγαίνω μια μήνυση, ξεπερδεύω και κάποιοι ακόμα πιο λίγο. Ωραία ιστορία, εσείς είστε πάντα αγαπημένοι, εσείς και τα παιδάκια σας. Εμένα λέει με έριξε με σοκολάτες ο άντρας μου. Επιρρεπής γλυκατζούγα. Και τώρα πια μετράμε 28 χρόνια γάμου με δύο υπέροχα παιδιά. Σήμερα έπαιξε πάρα πολύ το 28. Μπορώ να πω ότι και εγώ κάπως έτσι με έριξε ο κύριος Λάζαρος με τα αγγλικά του, γιατί σε κάθε ραντεβού μας έπαιρνε και από ένα αγγλικό. Και μετά εγώ είπε κάπου να τα πάω στο σπίτι μου, γιατί τότε ο μπαμπάς δεν ήξερε ότι εγώ βγαίνω μαζί του. Και τα άτομα της έλεγαν ότι τα φέρνω εγώ, η μαμά μου έλεγε ότι ήθελε να τα φέρνουν οι πελάτες της, γιατί να αγαπάνε πάρα πολύ και τις έρχονται και γλυκά. Όχι, τα φέρνει ο Λάζαρος, αλλά κάπως έπρεπε να τα βάλω στο σπίτι μου. Χωρίς να καταλάβει κάτι από μπάρος μου, έτσι. Και επειδή ήμουν σε φάση που σπούδαζα, δεν είχα και τόσο λεφτά για να αγοράζω κάθε Κυριακή ένα γλυκό στους γονείς μου, μεταλλαθούμε κιόλας. Τα λεφτά εκείνα μου ήρθανε, πήγαινα εκεί με το καφέ μου ή έκανα κάποιο shopping therapy, ας πούμε. Όχι, θα πάω και γλυκά, μεταλλαθούμε. Αν και θα μπορούσα, γιατί είμαι γενικά έτσι, θέλω να φάω κάτι το γλυκό, αν και είμαι του Αλμυρού. Αλλά όχι, δεν ξέρω τα λεφτά μου σε γλυκά, αλήθεια είναι. Προτιμούσα να τα ξοδέψω με τις φίλες μου για ποτό, για κλαμπ, καφέδες, ψώνια και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που κάτσε 19 σου. Χρόνια. Αυτό λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω σας άρεσε, παίρνω και τις δικές σας ιστορίες. Βρείτε με στο Instagram για να μου γράψετε ακριβώς τις δικές σας ιστορίες από το δικό σας ραντεβού και το πώς γνωριστήκατε με το τέρι σας. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Σήμερα θέλω να κάνω και μια άλλη σειρά, η οποία θα είναι τα δικά σας, οι δικές σας προτάσεις γάμου. Που ακόμα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ειδικά σε εμάς τα κορίτσια μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε τέτοιου είδους ιστορίες. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε. Γράψτε από κάτω αν θέλετε και εδώ τι άλλο θέλετε να δείτε από τέτοιου είδους βιντεάκια. Και αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, δείξτε την αγάπη σας. Κάντε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το μπαρτάκι να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Γιατί πλέον το YouTube δεν σας στέλνει τις ειδοποιήσεις αν δεν πατήσετε και το όλες. Οπότε πατήστε το καμπανάκι και όλες για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει και το ίδιο βίντεο. Σε αυτό το κανάλι ανεβάζουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 2 ώρα το μεσημέρι. Θεού θέλοντο, όλα πηγαίνουν καλά. Τούτου δόξα Θεού τελευταία όλα καλά και ανεβαίνουν στις ώρες τους και όλα πάνε ρολόι. Οπότε δεν έχω παράπονο. Σας περιμένω και στο Instagram, το λέμε και από εκεί. Εκεί με πιο ενεργή, ανεβάζω πιο συχνά post, story, διαγωνισμούς, κάνω με τα πέσουμε και σας δείχνω τις ασκήσεις που κάνω και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αυτά θα πρέπει τέλεια, θα πρέπει super duper τέλειο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλά πολλά φιλιά.